Η κατάσταση στην Ελλάδα, στην χώρα μας ακόμα είναι ομαλή. Βλέπουμε ένα μικρό αριθμό κρουσμάτων τα οποία ανακοινώνονται καθημερινώς. Ναι. Είμαστε ακόμα, όπως λέμε, σε φάση γραμμικής αύξησης των κρουσμάτων. Δεν έχουμε δει κάποια ραγδαία Είναι ακόμα. λίγο πιο αυξημένα και αυτό που μας ανησυχεί, με συγχωρείτε που σας διέκοψα, είναι ότι δεν είχαν και υποκείμενα νοσήματα τα μισά σχεδόν από αυτά. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία όντως δεν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Η μεγάλη πλειοψηφία όμως των ατόμων που κατέληξαν είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα, κάποιο ιατρικό ιστορικό. Όλα αυτά φυσικά είναι επιδημιολογικά δεδομένα τα οποία αξιολογούνται. Μιλάμε για έναν νέο ιό με νέα χαρακτηριστικά. Υπάρχει διεθνής ανταλλαγή δεδομένων και κλινικών συμπτωμάτων. Βλέπουμε κάθε εβδομάδα ανακοινώνεται και νέα κατηγορία συμπτωμάτων που προστίθεται στα προηγούμενα που γνωρίζαμε ήδη. Είναι μια δυναμική εξέλιξη την οποία την παρακολουθεί όλη η επιστημονική κοινότητα. Ναι. Κυρία Σουρβίνε, θέλω να σας ρωτήσω για διάφορες και καταγγελίες που έρχονται σε σχέση με τον ΕΟΔΗ στην επικοινωνία του με πολίτες που θεωρούν, φοβούνται ότι έχουν νοσήσει. Είναι διασφαλισμένη η διαδικασία. Και το ρωτώ αυτό με αφορμή και την ιστορία, την υπόθεση του θανάτου της 40χρονης, της 41χρονης, για την οποία έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη. Εννοείται το μένω σπίτι, δηλαδή, το να σου λέει ο ΕΟΔΗ στην επικοινωνία μένω σπίτι, δεν έχεις τα συμπτώματα αυτά ώστε να έρθεις στο νοσοκομείο, μίλα με τον προσωπικό γιατρό κτλ. Κτλ. Και τελικά η γυναίκα κατέληξε. Θα συμφωνήσω όχι για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά γενικότερα πλέον μπαίνουμε σε μια άλλη φάση που θα έχουμε μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων τα οποία δεν θα χρειάζονται νοσηλεία και όντως θα χρειαστεί να παραμείνουν σπίτι. Ναι. Υπάρχουν ήδη συζητήσεις και σκέψεις και σχέδιο να εμπλακεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και οι γιατροί των κέντρων υγείας και γενικά της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Με ποιον τρόπο? Να εμπλακούν, να κάνουν επιτήρηση ενεργητική με επισκέψη κατοίκων. Βοήθεια στο σπίτι, δηλαδή, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Αλλά η ιατρική, ιατρική άρα, επίσκεψη. Λοιπόν, και ιατρική εξετάζονται επιτήρηση. Οι επισκέψεις κατοίκων. Ακριβώς. Σε πολίτες που θα έχουν ήπια συμπτώματα. Ακριβώς και για να, για να γίνεται η πρώτη διάγνωση. Ραγδαία, για να γίνεται το πρώτο τεστ. Και η επιτήρησή τους και η παρακολούθηση. Έχουμε τέτοιο δυναμικό ιατρικό. Ώστε να γίνει πρέπει αυτό. Να ενεργοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι η μεγάλη ευκαιρία, πιστεύω, και υπάρχουν τέτοιες σκέψεις και από το Υπουργείο Υγείας να εμπλακούν ενεργά οι γιατροί της πρώτης γραμμής της πρωτοβάθμιας φροντίδας και να παίξουν το δικό τους καθοριστικό ρόλο. Ναι. Αυτό συνεπάγεται ότι θα έχουμε διαθέσιμα και περισσότερα τεστ, από ό,τι καταλαβαίνω. Δηλαδή, ο γιατρός που θα πάει στο σπίτι, που θα έρθει στο δικό μου το σπίτι. Επειδή έχω αναφέρει, έχω πάρει τηλέφωνο και λέω παιδιά, έχω συμπτώματα και υποψιάζομαι ότι έχω νοσήσει, θα έρθει με κάποιο τεστ, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, ο αριθμός των τεστ προβλέπεται να αυξηθεί. Υπάρχουν ήδη ενέργειες, θα μπουν καινούργια επιπλέον κέντρα εργαστήρια αναφορά στο δίκτυο εργαστήριων που υπάρχει ήδη. Θα δοθεί η δυνατότητα να γίνουν επιπλέον τεστ επίσης και από τον ιδιωτικό τομέα. Πάντα με τις αντίστοιχες πιστοποίησεις και τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για όλους. Ναι. Γιατί για κάποιο διάστημα λέγαμε ότι δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλονται σε τεστ μεγάλος αριθμός πληθυσμού. Και τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη προσέγγιση. Το σκεπτικό μας αλλάζει, φαίνεται. Ότι ναι, είναι καλό να κάνουμε αυτό που γίνεται στη Γερμανία, που γίνονται πάρα πολλά τεστ. Τα τεστ που αναφέρω είναι στοχευμένα πάλι σε άτομα, σε ασθενείς που εμφανίζουν συμπτώματα. Δεν αναφέρομαι σε τεστ. Όχι τυχαία δειγματοληπτικά. Όχι, μιλάμε πάντα για ασθενείς. Το θέμα μας ήταν ασθενείς οι οποίοι εμφανίζουν συμπτώματα. Μάλιστα. Και πώς θα γίνεται η επιτήρησή τους κατοίκων. Ναι. Δεν μιλάμε για τα τεστ που θα γίνουν και πρέπει να γίνουν για κάποια στιγμή στο σύντομο μέλλον για να καθορίσουμε την ασολογική απάντηση του πληθυσμού και να δούμε τι ποσοστό του πληθυσμού, τη κοινότητα, όπως λέμε, έχει έρθει σε επαφή με τον ιό. Ναι. Τώρα, κύριε καθηγητά, αν πάει έτσι το πράγμα, αν κρατήσουμε, αν καταφέρουμε και κρατήσουμε την καμπύλη χαμηλά μέχρι τα τέλη Απριλίου, τον επόμενο μήνα, που καταλαβαίνουμε ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, μπορούμε να ελπίζουμε ότι κατά το Μάη θα πάρουμε ανάσα.
Όλα είναι σχετικά. Δεν θέλω να είμαι υπεραισιόδοξος, δεν θέλω να καλλιεργούνται ελπίδες. Όλα τα μέτρα αξιολογούνται βήμα-βήμα και μέρα με την ημέρα. Δεν αποκλεί κανείς να έχουμε αυστηρότερα μέτρα ή και κάποιο είδους χαλάρωση. Αλλά η χαλάρωση θα είναι πάρα πολύ σταδιακή. Σταδιακή. Δεν θα μπορείς. Σταδιακή οπωσδήποτε. Δεν θα, δεν θα μας πείτε να δηλαδή ξαφνικά, ξαφνικά ελεύθεροι παιδιά βγείτε έξω. Ναι. Όχι, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο γιατί θα μπορεί να οδηγήσει στο αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Κύριε καθηγητά, είναι πολύτιμος ο χρόνος σας. Μόνο κάτι τελευταίο πολύ σύντομα. Χλωροκίνη και κοχικίνη. Κοχικίνη, πώς λέγονται αυτά. Κοχικίνη. Ναι. Σωστά. Μπαίνουν στο παιχνίδι κανονικά. Θέλω να πω, ακούσαμε χθες και τον κύριο Τσιόδρα τις ανακοινώσεις του. Αλλά μόνο σε ανθρώπους που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο και μόνο με ιατρική συνταγή. Σωστά, είναι φάρο. Είστε αισιόδοξοι με αυτές τις ουσίες? Ότι είναι τα μόνα όπλα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα οποία επαναλαμβάνω, όπως έχουν πει και όλοι οι ειδικότεροι ακόμα που είναι λοιμοξιολόγοι, δεν είναι τα απόλυτα φάρμακα, να το πω έτσι απλά, που στοχεύουν εξειδικευμένα τον ιό, είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμο ως φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι εγκεκριμένη και μπορεί να χορηγείται χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, επιπλέον εγκρίσεις και έγκριση από διεθνείς οργανισμούς. Στο ενδιάμεσο προφανώς υπάρχουν οργανισμοί, εταιρείες, οι οποίοι στοχεύουν και δουλεύουν πάνω στην ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου αντιγικού εναντίον του κορονοϊού, αλλά μέχρι στιγμής οφείλουμε να παρελθάψουμε τους ασθενείς του νοσοκομείου, νοσηλευόμενους ασθενείς, με τα δυνατά φάρμακα που υπάρχουν διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα. Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.